Έρχομαι σε ένα πάρα πολύ επίκαιρο ποίημα. Επίκαιρο διότι ανακαλύφθηκε επίκαιρο. Ετυπώθηκε στο Λονδίνο, στην Οξφόρδη μάλιστα, στο Λίβερπουλ μάλλον, στο Λίβερπουλ, το 1915. Ένας τόμος βιβλίου, ένας τόσος μικρός τόμος, με 560 σελίδες. Αν είναι δυνατόν τόσος μικρός τόμος, 560 σελίδες. Είναι μια έκτακτη έκδοση. Και από εκεί πήρα ένα ποίημα γαλλικό μεταφρασμένο ελληνικά. Αξίζει ο κόπος να το ακούσετε, γιατί έχει πάρα πολύ επίκαιρα, πάρα πολύ επίκαιρο ποίημα και στην εποχή μας, μετά από τόσα χρόνια. Το επαναλαμβάνω, το 1915 τυπώθηκε. Και διαβάζω, γιατί πρέπει να το διαβάσω, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και λέει: περνώντας από το χωριό, κοιτάζω και έλεγε η Μαριγιό: νάνι, νάνι το μωρό. Και με, θες να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή? Χαρά στον πονηρό, χαρά στον πονηρό. Κι ως πει να πεις κουκούσι μια και το κόφτω εγώ παπούτσι. Περνώντας από την αυλή, κόκορα ακούω να διαλαλεί: κικυρίκου, κικικού. Και μέσα να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Βρε τράβα του το αυτί, βρε τράβα του το αυτί. Κι ως πει να πεις κουκούσι μια και το κόφτω εγώ παπούσι. Περνώντας από το νερό, μπακακα έξκουσε φαρό. Μπακακατιά, μπακακατιά. Και μέσα να μου φανεί πως κάποια μόναδε φωνή. Βρε δώσ' του μια βουτιά, βρε δώσ' του μια βουτιά. Κι ως πει να πεις κουκούσι μια και το κόφτω εγώ παπούσι. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Περνώντας από το μιλονά, ακούω μήλο που γυρνά. Κράκα, κράκα, κρί, κρακρακί. Και μέθε να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Βρε χώστον στο σακί, βρε χώστον στο σακί. Και που να πεις κουκούσι μια και το κόφτω εγώ παπούσι. Ενώ κόφτω εγώ παπούσι σημαίνει στρίβω και φεύγω. Περνώντας από την ακρογιαλιά, πάλι καρουίσια ακούω λαλιά. Ει, για μόλα, ει, για λέσα. Και μέσα να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Σταμπάρι κλείστον μέσα, σταμπάρι κλείστον μέσα. Και που να πεις κουκούσι λέει και το κόφτω εγώ παπούσι. Περνώντας από τα σχολιά, μητόφωνη ακούω άγρικο λαλιά. Ψιλίν και οξία να πετύν. Και μέσα να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Βρε τράβα του το αυτί, βρε τράβα του το αυτί. Κι ως πει να πεις κουκούσι μια και το κόφτω εγώ παπούσι. Αν δε, αν τραβήξει το αυτί, γιατί. Και το τελευταίο και το καλύτερο. Το τελευταίο και το καλύτερο, γιατί είναι και επίκαιρο. Το τελευταίο και καλύτερο, γιατί είναι και επίκαιρο. Περνώντας από τη Βουλή, των Ελλήνων βεβαίως, ρητόρου ακούω φωνή σαχλή. Τιμή συνείδηση πατρίς. Και με θέλω να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Βρε μούντζες δώσ' του τρεις, βρε μούντζες δώσ' του τρεις. Επαναλαμβάνω, βρε μούντζες δώσ' του τρεις, βρε μούντζες δώσ' του τρεις. Αυτό είναι το μικρό ποίημα που σας έφερα.